Αν το χάσει, θα αυτοκτονήσει. Κάνει λάθος, θα αυτοκτονήσει. Λέω άλλη φορά για τα λεφτά, γιατί θεωρώ ότι τα λεφτά είναι μια ντροπή τελικά που θέλω να πιστεύω. Πες ότι κάποιος γονιός, εγώ λέω, ας πούμε, κάποια στιγμή, να μου πέσουν 10 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι εδώ πρέπει να χάσω τα παιδιά μου κάτι τώρα. Τι θα τα κάνω. Πείτε μου τώρα. Δηλαδή, τι αξία έχουν να έχουν. Προτείνω να μην έχω τελειώσει ούτε ένα, και κάθε πρωί αυτό πρέπει να ξυπνάω, δεν έχω καμία φάση τώρα. Ξεκολλάω, φεύγω, φαίνεται σαν να φεύγω από το κομμάτι, αλλά η ουσία της ιστορίας, για να μην είναι στην αρχή που σηκωτάω που το πήγατε, είπα ποια είναι η προτροπή που μπορεί να δώσω σε κάθε άνθρωπο, ο οποίος σε κάθε πολίτη για να μειώσει την πιθανότητα να πέτει σε ένα δύσκολο. Και όλοι περιμένουν το να του πω ότι ποιες είναι οι τεχνικές και λογικές με τις οποίες θα εφαρμόσει και να μειώσει το δύσκολο. Δεν είναι αυτό, το είπα και πριν, μόνο το ξαναπώ για όσο το ακούσατε, το κάθε πρωί που βγαίνετε από το σπίτι σας, κάθε πρωί που βγαίνετε από το σπίτι σας, να πάτε στη δουλειά σας. Την ώρα πάτε να πάτε, κλείσετε την τζόμπα, πάτε κλείσετε την πόρτα που βγαίνετε από το σπίτι σας, να πείτε στα δουλειά. Και πάτε κλείσετε την πόρτα. Μην κλείσετε, γιατί την ώρα που είναι η πόρτα που βγαίνει, την ξαναλύγεις και ρίχνει μια ματιά μέσα και σκέφτεσαι. Πόσες αγκαλιές σας περιμένουν να δεις πόσες μαλακίες θα κόψεις έξω. Τελείωσε. Άρα είναι αυτόματο. Συνειδητοποιήσω ότι ο απότερος σκοπός σου δεν είναι να πας στη δουλειά σου, να κάνεις τα λεφτά σου, αλλά να καταφέρεις να ξαναγυρίσεις το απόγευμα μέσα από όλο αυτό το πακέτο το συμβουλικάνο πέτρο της ιδιότητας, είναι να ξαναγυρίσεις σπίτι, είναι αυτό. Να πηγαίνεις σιγά, να μπεις στο δουλειά, να πάρεις ζώο. Να κάνεις σωστά. Να μην ξαπλώσεις πίσω που είναι θέση κανάπε. Όρθιος και κοντά όπως κάνονται οι οδηγοί αγώνων. Γιατί αυτή είναι η θέση ταχύτερης αντίδρασης και παρανομικής παρανομικότητας. Θα βάλεις τη ζώνη σου, δεν θα ασχοληθείς με τίποτα, θα κλείσεις το καμία το τηλέφωνο ή αν χτυπάει, άσχομαι χτυπάει ή αν πρέπει να πάει, πηγαίνεις στην άκρη και κάνεις πριν να έχεις το ίδιο πράγμα, γιατί πάπα, την ώρα που μιλάς, σκέφτεσαι αυτό που σου λένε, σφραγίζεται η επιταγή και εσύ βλέπεις αυτό που σφραγίζεται η επιταγή και δεν ξέρω πού είναι. Δηλαδή, τελειώνουν τα πράγματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να κάνει ατύχημα, γιατί πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει. Και δεν είναι μόνο λέω ότι πείτε το πιο πολύ δεν μου πείτε, λέω στους μεγάλους. Δεν τα παιδιά μου. Λέω στον μεγάλο, ποιο είναι το πιο πολύτιμο ακόμα που έχεις εσύ έτσι από τα παιδιά σου, πρέπει να σκεφτείς ότι το πιο αναγκαίο και κρίσιμο και απαραίτητο και που δεν μπορείς να λύσεις ποτέ από τα παιδιά είναι εσύ. Δηλαδή, παιδιά ορφανά είναι διτό. Και ο παπάς που κάνει το παιδί είναι ο χειρότερο και το παιδί το ορφανό δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν το παπάς είναι 25, 30, 35 και το παιδί 5, 10 είναι φυσιολογικό, άλλο να είναι 70-80, πάει στην ευχή του Θεού. Αλλά το θέμα είναι να βάλουμε σε μια σειρά τι είναι αυτό που χάνουμε, τι είναι αυτό που χάνουμε και πρέπει να το προφυλάξουμε. Έτσι, αυτή είναι η γενικότερη ενάμπνευση στην οποία πρέπει να κινηθούμε. Έτσι, επίσης, για το θέμα της άγνοιας που έλεγα, αν σας έχω πάλι ήδη ένα εμβόλιο, ας πούμε, δεν θα αν το κρατώ σας από την ερώτηση. Αλλά δεν θέλω να ρωτήσω, έχετε δίπλωμα όλοι, έτσι δεν είναι. Αλλά ποιος άλλος δεν ξέρει να πω. Εγώ. Δηλαδή, ακόμα και έτσι, ας πούμε, με έχει διαδικασία, ότι πρώτα απ' όλα δεν παραδέχεται κανένας δεν ξέρει να βγει. Ποιος παραδέχεται ότι δεν ξέρει. Εγώ σας λέω ότι ο τεδεπαιδεύτης δεν ξέρει. Ξέρετε να οδηγείτε, νομίζετε ότι ξέρετε να οδηγείτε ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους. Νομίζετε ότι ξέρετε να οδηγείτε ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους που ξέρετε καλά. Εγώ όταν δηλώνω ότι δεν ξέρω να οδηγώ, δεν παίζω με τα λόγια. Δηλαδή, αν πω μέσα σε μία πίστα, πάω στα μέτρα, με ένα πολύ σκάφο γύρω. Ή πάω σε μια ειδική διαδρομή, η οποία κλείνει και είναι ειδική διαδρομή. Ναι, ξέρω να οδηγώ πολύ καλά, το ξέρω. Και το σημείο έχω και το όνομα του πιο ρίσκου. Του πιο ρίσκου το έχω. Του στούμε με τι έχω κάνει και του ξέρω να περάσει, άλλα τα χιτά μου την έχω. Εκεί δεν φοβάμαι. Έτσι, εκεί δεν φοβάμαι και νιώθω ότι ξέρω να οδηγάω, όμως μετά το πιστό και πω ότι πιέζω στον δρόμο. Και έχω το αυτοκίνητό μου. Εμένα. Και χιλιάδες που νομίζουν ότι ξέρουν να οδηγούν και ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει το κεφάλι, τότε εγώ τρομάζω, τρέμω, δεν ξέρω ούτε μπορώ να φτιάξω το χέρι μου όπως από την αμόλα και να αποφύσω αυτό που έρχεται από με λάθος, ούτε να το ρίξω. Δηλαδή ακόμα φτάνει στη διαδικασία, φτάνει σε μια διαστάσεις που ξέρει ότι ο άλλος έχει στόχο. Και εσύ έχει προτεραιότητα. Περνά. Ποιο περνά. Εδώ περνά με στόχο, εκεί δεν περνά. Εδώ έχουν στόχο και περνάνε. Δηλαδή, σωστό δεν σημαίνει ότι σα πει μπάλα δεν είναι. Έτσι, εγώ το σου λέω, είσαστε ένα κλάμα στο κινήριο και σίγουρα έχετε περισσότερη παιδί και προβληματισμού από αυτό που το έκανα αλλιώ. Αλλά ακριβώ αυτό, όχι μόνο δεν περνά, διότι αυτό που έρχεται με το στόχο μπορεί να μην το είδε. Το κοίταξε, αλλά μην το δε, γιατί σκεφτόταν τα λεφτά του. Και περνάει και σε στο νοσοκομείο και έχει λες. Είχα προτεραιότητα, ναι, αλλά έχασε τι. Την ακαιρότητα. Φάει προτεραιότητα στο νοσοκομείο, θα το μένω σε γύψου. Αυτό. Ή αυτό που λε πάλι,
Δίκιο ξέρει που κάθεσαι στο μπανάνι και λέει πράσινο. Φεύγει. Περνάνε με βαθύ κόκκινο. Πολλή ώρα. Και σκότωσε τι βαθύ κόκκινο. Βαθύ κόκκινο το πρωί. Έτσι σκότωσε το άκρο του σινιόρι και βάζει τον οποίο. Δηλαδή που είχε ο παπάρα και το ξεδεπρόπλη και ξέρει πάνω άκρη. Πήγαινε σβέντα, ξεσβέντα. Εντάξει. Ο άλλο δεν ήταν αστυνομικό μπλόκο από το σινιόρι. Και βεβαίω το θέμα είναι ότι εκεί βέβαια υπάρχει ένα τιμό εκ μέρου μα είμαστε στην Τουρκία πάνω στο Πανταγό. Που ήταν συγκλονιστικό γιατί όταν τελείωσε η Φιλεπτίνη ανεβήκαν όλε τι μοτοσυκλέτε τα μοτό, τα κλάπ τη μοτοσυκλέτα και πήραν μπροστά όλε οι συγκρατέ. Και τι βγαζάραν πέρα και ακούστηκε σαν μου διαχτώ σαν μη μου γίνει, σαν, σαν κλάμα από τι μοτοσυκλέτε η απόλυτη ήταν τελικά πολύ συγκλονιστικό. Ενώ δηλαδή αντέξαν όλη τη διαδικασία, ξεσπάσαμε σε λιγμού τρόπο που ακούστηκαν οι μηχανέ να αποχαιρετούν όλου σε γονεί που έχουν πέσει τα παιδιά του σε παρόδε και έχουν κάνει σφυρίτε. Και πάλι αυτό το σφύριγμα ομαδικά σου δημιουργεί τέτοια συναισθήματα. Λοιπόν, και εκεί όπω είμαστε συζητάμε λίγο πριν από αυτό, ήταν θυμωμένοι φίλοι του Άλκη και λέγανε τον Αλίδη, τον Παπάρα, τον Δημοκρατία και του λέω κάποια στιγμή, ξέρεις ο σχόλος από τον Άλκη. Αυτός νομίζω τώρα ότι εγώ ήξερα το όνομά του. Μου λέει ποιος, ποιος, ποιος. Και είχαν πει σου, πει και εγώ. Και εσύ, ο Άλκης μου λέει, και εσύ, και εγώ. Έχεις περάσει κόκκινο, μου λέει ναι. Θα μπορούσε να περνάει ο Άλκης, μου λέει ναι. Θα μπορούσε να σκότωσε τον Άλκη, ναι. Ε, τότε κάτω σκότωσε. Δηλαδή, αν είμαστε καθαροί και εμείς είμαστε έξω από αυτά, που λέει, αν είμαστε αναμάρτητοι, α πάρε την που λέει, πάρε ο πρώτος την εικονάρα, που λέει, ρίξε μέτρα. Πολύ το παλέτο, όταν ήταν ξαφνικά. Δηλαδή, η απόγνωση βεβαίω, αλλά α σκεφτούμε και να λογιστούμε, γιατί σε τέτοιε περιπτώσει που σου δημιουργούν περισσοκολογή και προβληματισμού και στο καθμό. Όταν είσαι ένα τέτοιο χώρο που έχει χάσει ο φίλο του, το παιδί σου, γιατί για μένα ήταν 38 άνες, ήταν στην υγεία των παιδιών μου. Τότε αυτό που πρέπει να σκεφτώ είναι πόσα λάθη έχω κάνει και εγώ αντίστοιχα με τον θήτη. Του Άρη και θα μπορούσα να ήμουν εγώ, αφού σου χρησιμοποιήσω το δικό μου. Αυτά είναι τα ζητούμενα. Εδώ, γιατί είναι που σα είπα στην αρχή. Λάθος ανθρωπισμό, δεν είναι λάθος διάγνωση. Αν είχε το σύστημα αντιληφθεί και κατανοήσει ότι η αιτία είναι η ανοησία, θα προσπαθούσε να πολεμήσει την ανοησία και τη συνείδηση. Και όχι αποσπασματικά τα συμπτώματα. Δηλαδή, αυτή είναι η μέρα. Δεν έχει περάσει στο βάθος του μυαλού, ποιο μυαλού, του νου. Το μυαλό είναι υποδέστερο από το νου. Έτσι, γιατί μην νομίζετε ότι παίζουν με τα λόγια. Σου έλεγε ας πούμε ο παππού σου όταν έκανε κάτι δύσκολο και πήγαινε. Έχει το νου σου, αγόρι. Έχει το νου σου. Να σου λέγει όμως για να βγάλει λεφτά, για να βγάλει λεφτά, για να πετύχει τη δουλειά σου. Θέλει μυαλό. Το έχω χεσμένο το μυαλό μου. Εγώ το έχω χεσμένο. Δηλαδή οι πιο πολλοί που γνωρίζω σήμερα είναι άνθρωποι πανούλοι, επιτίδη, ονειροί. Έτσι. Αλλά είναι και ανόητοι. Δηλαδή δεν είναι. Είναι αυτό που λένε έξυπνοι. Οι έξυπνοι διαχειρίζονται τα συμφέροντά του. Είναι ιδιωτελεί και υστερόμενοι. Αυτοί είναι ανόητοι όμω. Αυτοί είναι ανόητοι. Λέτε, είναι ανόητοι. Δεν έχουν το νου του, έχει σημαντικότερα και πολυμότερα. Δηλαδή προχτέ και να κλείσω να πω στα θέματα. Ήμουν καλεσμένο στο κύριο όπω το λένε στον Πενταλό. Υπήρχε ένα εκπρόσωπο και κάποιο που είχε προηγούμενο με ρωτήσει να πει κάποιο κάτι ιδιότητα. Λοιπόν, και ο εκπρόσωπο λοιπόν αυτό, εκπρόσωπο των συμφερόντων των κατασκευαστικών εταιριών. Σα το λέω για να φτάσω στο τέλο. Επειδή εγώ υποστήριξα και έλεγα ας πούμε, το πιο σημαντικό αυτό για ζωέ, γιατί έχει ότι αν οι δρόμοι δεν γίνουν, δεν πρέπει να γίνουν οι δρόμοι, γιατί δεν έχουμε δρόμου. Να σκοτώσουμε αυτού. Από την άλλη μεριά έβαζε ότι άμα την κοπανίσουμε οι εταιρείε, λέγαμε γιατί του χρωστάει 1,5 δισεκατομμύριο το κράτο στι κατασκευάσει. Οι τράπεζε του έχουν κόψει τι πιστώσει, οι συνεργάτε εταιρείε εξωτερικού την κάνουν να πάνε στι βουργά. Τα δεν είναι